Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όταν σας την απευθύναμε, βέβαια, την πρόσκληση, δεν ξέραμε ότι θα γινόσασταν και ο πρωταγωνιστής απόψε στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Πέτσα, διότι έχει γίνει μεγάλη φασαρία με αφορμή μια δήλωση που σας καταλογίζει ο κύριος Τσίπρας ότι έχετε κάνει. Καταρχάς, ναι. Για ποια δήλωση μιλάμε, πείτε μου εσείς αν την έχετε βρει. Ο κύριος Τσίπρας, ως συνήθως, λέει ψέματα. Το ένα ψέμα που είπε, χρησιμοποίησε μια δική μου δήλωση διαστρεβλώνοντάς τη, λέγοντας ότι αυτή η δήλωση δείχνει ότι η Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση, ακολουθεί μια πολιτική κατευνασμού εναντίον της Τουρκίας. Μετά ξέχασε αυτή τη δήλωση και έπιασε μια άλλη δήλωση. Την οποία μάλιστα την έκανα εδώ, σε αυτό το στούντιο, στο Sky. Την έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη δήλωση. Στην εκπομπή Ακραία Φαινόμενα το πρωί, όταν με ρωτήσαν οι συνάδελφοί σας για το θέμα της δήλωσης Τσαβούσογλου, ότι η ελληνική πλευρά, το ελληνικό λιμενικό τέλος πάντων, βυθίζει βάρκες, στέλνει τραυματίες πίσω στην Τουρκία και ρωτήθηκα ευθέως αν υπάρχει τέτοιο περιστατικό. Ναι. Και απάντησα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό. Είπα βέβαια ότι όταν αυξάνουμε τις περιπολίες και φυλάμε τα σύνορά μας, αυξάνει στατιστικά η πιθανότητα να έχουμε ατυχήματα. Δεν μίλησα για νεκρούς, δεν μίλησα για θέματα που έχουν να κάνουν με μια πολιτική, την οποία θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να υπονοήσει από πίσω, ότι εμείς σκοπίμως χρησιμοποιούμε βία απέναντι σε όσους έχονται προς τα δω, υιοθετώντας στην ουσία τις δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου. Γιατί αυτή τη δήλωση, όπως ακριβώς την είπατε και όπως ακριβώς την έχω και εδώ μπροστά μου, την έφεραν οι συνάδελφοι πριν από λίγο, είναι που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι προβληματική. Και είναι η ίδια δήλωση που ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο τον προκάλεσε να καταθέσει τα πρακτικά, δηλώνοντας ότι δεν την έχετε κάνει ποτέ. Ναι, η δήλωση που διαβάσατε τώρα και που έχετε μπροστά σας έχει να κάνει με το περιεχόμενο το οποίο σας είπα πριν. Μια δήλωση του κ. Τσαβούσογλου, την οποία έρχομαι να αποκρούσω ότι η Ελλάδα δεν κάνει τέτοιου είδους ενέργειες, δηλαδή να βυθίζει βάρκες ή να γυρίζει πίσω τραυματίες στην Τουρκία. Και αναφέρω συγκεκριμένα ότι έχουμε αυξήσει τον έλεγχο των σύνορων μας. Έχουμε αυξήσει τις περιπολίες μας και ότι με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να συμβεί όταν έχεις 34 ανθρώπους, όπως στην προκειμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη βάρκα, μέσα στο σκοτάδι, που με γυμνό μάτι δεν μπορείς να τους δει το σκάφος του λιμενικού. Είχαμε δυστυχώς το θύμα με το ένα παιδάκι. Ναι. Από την άλλη, συμβαίνει αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Οι διασώσεις μπορούν να αυξάνονται και να υπάρχουν και περιστατικά όπως ένα ατύχημα. Γιατί μέσα στη βάρκα ήταν 34 και διασώθηκαν οι 32. Άρα, επιμένετε σε αυτή τη δήλωση. Θέλω ότι είναι μια καθαρή διαστρέβλωση. Απομονώνοντας. Θέλω να τη διαβάσω για να είναι καθαρό και στους τηλεθεατές. Μπορείτε να διαβάσετε, δεν έχετε την ερώτηση βέβαια. Με ρωτάει για τον κύριο Τσαβούσογλου, έχετε το τελείωμα. Μιλάτε βέβαια για τον κύριο Τσαβούσογλου, έτσι διαψεύδοντας τα όσα καταλογίζει. Δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό, αλλά το επίμαχο σημείο λέτε: ζητάμε παντού και στην Ευρώπη και στο εσωτερικό την κατανόηση όλων ότι όταν αυξάνουμε τις περιπολίες, έχουμε αυξήσει περίπου κατά 23 περιπολίες από το λιμενικό και όσο τελειώνει η τουριστική περίοδος αυξάνουμε κι άλλο, αυξάνει στατιστικά και η πιθανότητα να έχουμε δυστυχώς θέματα. Αυτή είναι η δήλωση. Και σας ρωτάω, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πώς γίνεται όταν αυξάνει τις περιπολίες να έχεις περισσότερα θύματα παρά περισσότερες διασώσεις. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Είναι ένα λογικό άλμα του κ. Τσίπρα, γιατί σας λέω, 34 άτομα ήταν στη βάρκα, 32 διασώθησαν από το λιμενικό, άρα διασώσεις είχαμε 32. Δυστυχώς όμως είχαμε και το ατύχημα με ένα παιδάκι που πνίγηκε. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά να προσπαθείς να συνδέσεις το γεγονός του ατυχήματος για να βάλεις στα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου και εν προκειμένου στα λόγια τα δικά μου θέματα που εξυπηρετούν την τουρκική προπαγάνδα είναι ένα λογικό άλμα. Και αυτό το επιστρέφουμε. Μάλιστα.